Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, από εδώ, από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, ξεκινάμε και πάμε να δώσουμε δυνατά, αποφασιστικά, τη μάχη των τελευταίων ημερών μέχρι την Κυριακή της Κάλπης, για να βρεθεί όσο πιο ψηλά γίνεται το ΚΚΕ. Όλους αυτούς τους μήνες κάναμε όλοι μαζί μια τεράστια προσπάθεια. Οργώσαμε όλη την Ελλάδα, αλλά και πόλεις του εξωτερικού όπου ζουν συμπατριώτες μας. Συζητήσαμε ανοιχτά, εγκάρδια, με ειλικρίνεια, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Μαζί με την προσπάθεια για την ακόμα μεγαλύτερη ισχυροποίηση του ΚΚΕ δεν λείψαμε, όπως δεν έχουμε λείψει ποτέ και από κανέναν αγώνα του λαού και της νεολαίας μας. Ήμασταν εκεί, στην πρώτη γραμμή στους αγώνες, για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με αυξήσεις, για να ακυρωθούν πληστηριασμοί, για να στελεχωθούν τα δημόσια νοσοκομεία, για να επιβιώσουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, για να σταματήσει η σφαγή του λαού της Παλαιστίνης, για να πάψει να εμπλέκεται η χώρα μας σε πολέμους των υπεριαλιστών. Εκεί θα είμαστε και την επόμενη μέρα των εκλογών. Εκεί θα είμαστε, και αυτό το ξέρουν πολύ καλά και οι πέτρες ακόμα σε αυτή εδώ τη χώρα και στην Κρήτη ειδικά. Αυτό που κρίνεται όμως είναι αν θα είμαστε εκεί με ακόμα πολύ περισσότερες δυνάμεις. Αν θα είναι το ΚΚΕ ακόμα πιο πολύ ισχυρό μόλις κλείσουν οι κάλπες σε μια εβδομάδα από τώρα. Δηλαδή, αν θα είναι τελικά πιο ισχυρός ο λαός για να αντιπαλέψει όλα τα προβλήματα που θα είναι φυσικά εδώ και οι παράγοντες και οι αιτίες που τα δημιουργούν. Την πολιτική δηλαδή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που υλοποιεί τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχοντας και τη συμφωνία, τη συνένεση και όλων των άλλων. Κρίνεται αν θα είναι περισσότεροι οι ευρωβουλευτές που θα χαλάνε τη σούπα της αντιλαϊκής συνένεσης όλων των άλλων μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, θα σπάνε την ομοφωνία σε ψηφίσματα που υπαγορεύουν τα διάφορα λόμπι της διαφθοράς και θα αποκαλύπτουν στο λαό την αλήθεια για το τι μαγειρεύουν εκεί μέσα. Αλλά κυρίως θα είναι έξω, εκεί που δίνονται οι μεγάλες, οι πραγματικές μάχες και ανατρέπονται τελικά οι αντιλαϊκές αποφάσεις στις λαϊκές γειτονιές, μέσα στους χώρους δουλειάς, στους χώρους της εκπαίδευσης, στους δρόμους του αγώνα. Γι' αυτό κατεβαίνει το ΚΚΕ στις ευρωεκλογές και εκλέγει ευρωβουλευτές για να απαντήσουμε και σε κάποιους αλεπουδιάριδες, πονηρούλιδες, πώς να τους πω, που ρωτάνε και ξαναρωτάνε γιατί κατεβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε ότι ενοχλούνται, όπως ενοχλούνται και κάποιοι μεγαλοεργοδότες που άρχισαν να στέλνουν ήδη φυρμάνια σε εργαζόμενους ότι πρέπει οπωσδήποτε, λέει, να ψηφίσουν κόμματα που είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό, από αυτό, λέει, κρίνεται η δουλειά και η ευημερία τους. Φυσικά εννοούν τη δική τους ευημερία και όχι την ευημερία των εργαζομένων, γιατί αυτό που εξασφαλίζει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μόνο τα κέρδη των λίγων να αυξάνονται, να γίνεται εμπόρευμα μέχρι και ο αέρας που αναπνέουμε και οι ανάγκες των πολλών να μένουν
όλο και πιο πίσω. Τι να γίνει όμως, πρέπει κάπως να εκφραστούν κι όλοι αυτοί που δεν τσιμπάνε πια στα παραμύθια με τα οποία μας έχουν φλωμώσει όλοι τους εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες και δηλώνουν πως θέλουν πλέον να αποδοκιμάσουν, να καταδικάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματά της. Πότε μας έλεγαν όλοι αυτοί για την ΕΟΚ που θα μπούμε και θα τρώμε με χρυσά κουτάλια, τα θυμάστε. Μετά για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα φέρει τάχα τη σύγκληση και την ειρήνη σε όλη την Ευρώπη. Μετά για την Ευρωζώνη που θα μας άνοιγε την πόρτα για τον σκληρό πυρήνα των ισχυρών. Ψέματα, ψέματα και πάλι ψέματα. Ούτε χρυσά κουτάλια είδε ο λαός, ούτε σύγκληση, ούτε ειρήνη. Μόνο ανισότητες, συνεχείς θυσίες, μνημόνια, πολεμικές εμπλοκές. Είδε εργοστάσια να κλείνουν και να πηγαίνουν σε άλλες χώρες για να βγάλουν οι ιδιοκτήτες τους μεγαλύτερα κέρδη. Είδε ελληνικά αγροτικά προϊόντα να μένουν απούλητα την ώρα που κατώτερης ποιότητας προϊόντα εισαγόμενα πλημμυρίζουν την ελληνική αγορά. Τώρα βλέπει μέχρι και προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα να πουλούνται πιο φθηνά σε άλλες χώρες με μεγαλύτερες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ότι εδώ. Και μαλώνουν μέρα νύχτα δήθεν για την τιμή της φέτας. Οι φανατικοί αυτοί υποστηριχτές όλων των αντιλαϊκών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας έφερε πληθωρισμό και ακρίβεια. Και ο Μητσοτάκης και ο Κασελάκης και ο Ανδρουλάκης. Δεν μαλώνουν όμως για την ουσία, για την αιτία του προβλήματος, γιατί όλοι αυτοί είναι που τα κόμματά τους ψήφισαν εκείνη την περιβόητη συνθήκη του Μάαστριχτ που προβλέπει ακριβώς αυτό. Ελευθερία, λέει, κίνησης εμπορευμάτων, κεφαλαίων, υπηρεσιών. Αυτά υπηρετούν και σήμερα. Σε απλά ελληνικά, όπου θέλει, ό,τι θέλει και όπως θέλει το μεγάλο κεφάλαιο, με μοναδικό κριτήριο το μέγιστο δυνατό κέρδος του. Αυτές είναι οι αξίες και οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα και γίνεται όλο και χειρότερη. Το ΚΚΕ ήταν το μόνο που είπε στο λαό την αλήθεια και μόνο την αλήθεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Το μόνο που αναδεικνύει ότι υπάρχει και άλλος δρόμος και παλεύει γι' αυτόν. Ο δρόμος δηλαδή της Ευρώπης όλων των εργαζομένων, των αγροτών, των λαών. Και τώρα έχει έρθει τελικά η ώρα της αλήθειας. Η ώρα να κάτσει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Η ώρα που ο λαός μας μπορεί και πρέπει να καταδικάσει τους ψεύτες, τους υποκριτές και να δυναμώσει αποφασιστικά το ΚΚΕ. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο κύριος Μητσοτάκης εκβιάζει πάλι το λαό με τα γνωστά ψεύτικα διλήμματα για να υφαρπάξει την ψήφο του. Τα ακούσαμε και σήμερα εδώ από το Ηράκλειο. Σταθερότητα, λέει, ή αστάθεια. Ποιος θα διαπραγματευτεί καλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος θα μας φέρει κοντά στην Ευρώπη. Τελευταία, τους εκβιασμούς τους τους βγάζουν και σε τοπικές βερσιόν. Όπως μαθαίνουμε, τα κυβερνητικά κλιμάκια που έρχονται εδώ στο νομό Ηρακλείου λένε πως θα φτιάξουν τα πράγματα για τους σεισμόπληκτους των Δήμων Μινώα Πεδιάδος και Αρχάνων Αστερουσίων, αρκεί η Νέα Δημοκρατία, λένε, να υπερψηφιστεί στις ευρωεκλογές, γιατί είναι, λέει, η μόνη που έχει ικανότητα να φέρει χρήματα
να φτιάξει υποδομές και να βρει κόσμο για τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Αλήθεια, ποιον κοροϊδεύουν οι υπουργοί της κυβέρνησης και ο κύριος Μητσοτάκης? Εδώ και 2,5 χρόνια έχουν παρατημένους αυτούς τους ανθρώπους να ζουν στα συντρίμια ή στο έσχος των οικίσκων χωρίς αποζημιώσεις και μάλιστα κινδυνεύουν ακόμα και τα γκρεμισμένα σπίτια τους από τα φαντς, από τα κοράκια, τους τραπεζίτες. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Είναι η διαχρονική πολιτική του κόστους ωφέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποίησαν και οι προηγούμενες όμως κυβερνήσεις και δεν αφήνει κανένα περιθώριο για πραγματική προστασία της ζωής του λαού, της περιουσίας του λαού. Την ίδια ώρα βέβαια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε συγχορδία με τα υπόλοιπα κόμματα που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πακτολό χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης σε διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους για business και κέρδη. Αλλά οι κάτοικοι στο Αρκαλοχώρι δεν δικαιούνται να έχουν ζωή. Και μάλιστα γίνονται ακόμα πιο προκλητικοί όλοι αυτοί, καθώς μόλις πριν λίγες εβδομάδες μια σειρά κρίσιμα αντιπλημμυρικά έργα για όλη τη χώρα συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατομμυρίων ευρώ έμειναν εκτός χρηματοδότησης, προφανώς επειδή δεν αποδίδουν το επιθυμητό κέρδος για τους διάφορους ομίλους. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή δήθεν που εγγυάται ότι θα έχουμε μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης. Όμως ανάπτυξη είχαμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Οι ίδιοι τα λένε. Ανάπτυξη είχε και η Κρήτη. Και μάλιστα ιδιαίτερα ο κλάδος του τουρισμού, των ξενοδοχείων, είχε πολλαπλάσια. Για να μην πούμε ότι δεν γνώρισε και κρίση αυτά τα χρόνια. Ποιο είναι το αντίκρισμα για τους εργαζόμενους? Γιατί εμάς αυτό είναι το ερώτημα που μας ενδιαφέρει. Για ακόμα μια χρονιά χιλιάδες ξενοδοχοϋπάλληλοι θα δουλέψουν σε συνθήκες γαλέρας στα πεντάστερα ξενοδοχεία του νησιού. Ας βάλουμε λοιπόν στη ζυγαριά τα 20,5 δισεκατομμύρια ευρώ ταξιδιωτικές εισπράξεις του 2023 με την αύξηση μόλις κατά 5% στους μισθούς των ξενοδοχοϋπαλλήλων και των εργαζομένων στην εστίαση, όπου βέβαια εφαρμόζεται η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Μια αύξηση που δεν φτάνει ούτε για να καλύψει τις στοιχειώδεις απώλειες από τον πληθωρισμό. Μιλούν για την έλλειψη εργατικών χεριών στον κλάδο και την ίδια στιγμή καλούν τους εργαζόμενους να δουλέψουν σε χειρότερες συνθήκες από ό,τι πέρσι, με μισθό κάτω από αυτόν του 2011. Μεγάλες μονάδες μάλιστα φτάνουν στο σημείο να εφαρμόζουν ποινική ρήτρα την οποία θα πρέπει να πληρώνει ο ίδιος ο εργαζόμενος σε περίπτωση που αποχωρήσει. Έτσι σκέφτονται να κρατήσουν το προσωπικό τους οι περιβόητοι επενδυτές, αντί να βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας. Πάλι καλά που δεν σκέφτηκαν να δένουν καμιά σιδερένια μπάλα στα πόδια των εργαζομένων. Αλλά καλύτερα μην τους δίνουμε και ιδέες. Αυτή λοιπόν είναι η τουριστική τους ανάπτυξη. Θέλουν τους εργαζόμενους κυριολεκτικά σκλάβους, δούλους, στα ξενοδοχεία και στους χώρους δουλειάς, για να βγάζουν τα δισεκατομμύρια στις πλάτες τους και οι εργαζόμενοι, οι λαϊκές οικογένειες, να μην μπορούν να βγάλουν το μήνα, να μην μπορούν να πάνε μια μέρα διακοπές. Αυτό είναι όμως και η περιβόητη εργασιακή κανονικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι ζουν οι εργαζόμενοι μέσα στους χώρους δουλειάς, από τη διάλυση των συμβάσεων, των εργασιακών σχέσεων, τους μισθούς ψίχουλα, όλα αυτά
αποτελούν οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ενσωματωθεί στο εγχώριο εργατικό δίκαιο και εφαρμόζονται από τους εργοδότες. Αυτά πάνε και ψηφίζουν οι ευρωβουλευτές όλων των άλλων κομμάτων μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτή είναι σε τελική ανάλυση η καπιταλιστική ανάπτυξη. Θαυματουργή για τα κέρδη των λίγων, εφιάλτης για τους πολλούς. Ζητά ακόμα ψήφο ο κύριος Μητσοτάκης για να μπορέσει να κάνει, λέει, περισσότερα στον τομέα της υγείας. Μάλιστα. Όμως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ρημάζει ό,τι έχει μείνει όρθιο από το δημόσιο σύστημα υγείας, υλοποιώντας την πολιτική που θέλει την υγεία εμπόρευμα για πολύ λίγους, την ώρα που πρώτο μέλημά της είναι να λειτουργήσουν τα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργεία. Οι δημόσιες δομές υγείας του νομού καταραίουν η μία πίσω από την άλλη. Το Βενιζέλιο νοσοκομείο βρίσκεται σε ακόμα χειρότερη κατάσταση από αυτήν που το άφησαν οι υπουργοί της κυβέρνησης πριν από 6 μήνες που το επισκέφθηκαν. Αφού η κυβέρνηση προχώρησε σε πρόχειρα μπαλώματα αντί να προβεί σε κατεπίγουσες προσλήψεις του προσωπικού που απαιτείται. Στο ίδιο έργο θεατές βρισκόμαστε και για την παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή, τη μοναδική σε όλο το Νότιο Αιγαίο, η οποία παρόλες τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού της για να λειτουργήσει, παραμένει κλειστή σε μια περίοδο που αποδεδειγμένα οι ψυχικές νόσοι αυξάνονται. Η κυβέρνηση διαλύει αργά και σταθερά τις δημόσιες μονάδες υγείας ή εμπορευματοποιεί τις υπηρεσίες τους, ενώ ενισχύει τις ΜΚΟ, τις ΚΙΝΣΕΠ, αφήνοντας τους ασθενείς με τις οικογένειές τους βορρά στους ιδιώτες. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής εμπορευματοποίησης της υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επίσης στην Κρήτη έχει ως αποτέλεσμα να υπονομεύεται και η λειτουργία της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας, ενώ έχουν αφήσει με μία, ακούστε, με μία παιδοψυχίατρο το κοινοτικό κέντρο ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων Ηρακλείου. Για όλα αυτά ψηφίζουμε και δίνουμε απάντηση σε όλους αυτούς την άλλη Κυριακή. Γιατί ό,τι και να λένε οι κύριοι της κυβέρνησης, το πραγματικό δίλημα είναι το εξής. Στις 10 του Ιούνιου θα έχουμε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας νομιμοποιημένη από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών να συνεχίζει ακόμα πιο επιθετικά τη βάρβαρη πολιτική της. Θα έχουμε δηλαδή αναβάπτιση αυτής της πολιτικής και στην κάλπη των ευρωεκλογών, ή θα έχουμε ένα ακόμα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ που πρωτοστατεί στον αγώνα ενάντια σε αυτή την πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ενάντια στη συνένεση που της προσφέρουν οι υπόλοιποι της βολικής αντιπολίτευσης. Θα μπορεί η κυβέρνηση με το ίδιο και μεγαλύτερο θράσος να δηλώνει για την πολιτική της, να απαξιώνει και να λιδωρεί τους μεγάλους αγώνες του λαού και της νεολαίας που τη στρίμωξαν τον τελευταίο χρόνο, ή θα πάρει το μήνυμα ότι καμιά νομιμοποίηση δεν έχει αυτή η εγκληματική πολιτική της και ότι θα βρίσκει απέναντι όλο και πιο δυνατή την πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση με ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ. Αυτό είναι το δίλημα. Σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε την άλλη Κυριακή μαζικά, αποφασιστικά, μαχητικά, δυναμώνοντας
ακόμα περισσότερο το ΚΚΕ. Φίλες και φίλοι, τα κόμματα της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, λένε ότι η χώρα απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτοί είναι, λέει, που θα τη φέρουν πιο κοντά. Μα το πρόβλημα είναι ακριβώς το αντίθετο, ότι η Ελλάδα είναι κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αποφάσεις της, που σημαίνει ότι είναι με τα μπούνια μέσα στην πολιτική αυτή, η οποία βρίσκεται πίσω από κάθε έγκλημα σε βάρος του λαού, σε βάρος της νεολαίας. Μια τέτοια δίθεν αντιπολίτευση είναι δώρο Θεού για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η μεγαλύτερη ομολογία ότι αυτά τα κόμματα, παρά τις μεταμφιέσεις τους κατά καιρούς και τα μεγάλα λόγια ότι θα τα αλλάξουν όλα, δεν έχουν τελικά σκοπό να αλλάξουν τίποτα. Να γιατί μόνο η ψήφος στο ΚΚΕ μπορεί να απονομιμοποιήσει την κυβερνητική πολιτική και την κλιμάκωσή της στο επόμενο διάστημα. Όλα τα άλλα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, ο Βελόπουλος, η Πλεύση Ελευθερίας, αθροίζουν και δεν αφαιρούν από το 41% της Νέας Δημοκρατίας το περσινό, επειδή συγκλίνουν μαζί της σε όλα τα στρατηγικά ζητήματα. Είναι όλοι μαζί στο Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό το μνημόνιο των μνημονίων για το λαό μας, με τα εκατοντάδες αντιλαϊκά προαπαιτούμενα. Είναι όλοι μαζί στη μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας στα διάφορα αμερικανονατοϊκά σχέδια. Είναι όλοι μαζί στη δημοσιονομική σταθερότητα, που σημαίνει ματωμένα πλεονάσματα 3,2 δισεκατομμύρια μόνο στο πρώτο τετράμινο του 2024 και νέους κόφτες από την ίδια στιγμή για τις ανάγκες του λαού. Είναι όλοι μαζί στην περιβόητη πράσινη μετάβαση, που σημαίνει όμως ακριβότερα προϊόντα, πιο ακριβά το ρεύμα, τα καύσιμα, φόροι, χαράτσια για τα λαϊκά νοικοκυριά. Και ας αφήσουν οι ΑΙΤΙ του ΠΑΣΟΚ τα παραμύθια που λένε και εδώ στο λαό της Κρήτης ότι δήθεν η πράσινη μετάβαση μπορεί να γίνει και με δίκαιο τρόπο, αρκεί να δοθεί βάρος στις λεγόμενες ενεργειακές κοινότητες. Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και αυτές και την υλοποιεί ήδη η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα λειτουργούν ήδη 1689 τέτοιες ενεργειακές κοινότητες, όπως και στο Ηράκλειο. Η δημιουργία των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα δεν εξαφάνισε, ούτε μπορεί να εξαφανίσει, ούτε τα πράσινα κέρδη των ομίλων, ούτε την ενεργειακή ακρίβεια για το λαό. Άλλωστε, στις σημερινές συνθήκες, οι επενδύσεις στον ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για να είναι κερδοφόρες, προϋποθέτουν διατήρηση της ενεργειακής ακρίβειας, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ιδιοκτήτης. Και βέβαια, είτε η συμμετοχική, είτε η δημοτική ιδιοκτησία αυτών των ΑΠΕ δεν αλλάζει το τεράστιο κόστος για την αγορά του πράσινου εξοπλισμού που γίνεται κυρίως από μονοπωλιακούς ομίλους του εξωτερικού. Κόστος που σε μεγάλο βαθμό συντελεί σε αυτή την υψηλή τιμή της ενέργειας από τέτοιες ΑΠΕ, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ΚΚΕ δεν πουλάει φούμαρα για την ακρίβεια. Δεν τάζει τα πάντα στους πάντες. Είναι το μόνο που λέει ότι για να πάρει ο λαός ανάσα έστω από την ακρίβεια, πρέπει να χάσουν τα μονοπόλια, να πληγεί η κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου. Το ΚΚΕ δεν κλαψουρίζει για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι ουραγός στις διεθνείς εξελίξεις,
την ώρα που αυτή μαζί με τους άλλους διεξάγει πόλεμο στην Ουκρανία. Έχει δώσει 100 δισεκατομμύρια ευρώ στο αντιδραστικό καθεστώς Ζελένσκι και έχει στείλει πολεμική αποστολή στην Ερυθρά με ελληνική συμμετοχή μάλιστα. Δεν ορκίζεται πίστη το ΚΚΕ στην Ιερή Αμυντική Συμμαχία του ΝΑΤΟ, όπως τη λέει ο Κασελάκης, και στη μετατροπή της χώρας σε ορμητήριο πολέμου. Το ΚΚΕ είναι το μόνο που μιλάει για Ευρωπαϊκή Ένωση πολέμου. Λέει ότι η ειρήνη και η ασφάλεια για το λαό περνάει μέσα από τον αγώνα για την απεμπλοκή της Ελλάδας από όλους τους πολέμους και τα σχέδια των ΗΠΑ του ΝΑΤΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου, όπως η βάση της Σούδας που στοχοποιεί ολόκληρη την Κρήτη, για να γυρίσει η φρεγάτα Ίδρα από την Ερυθρά Θάλασσα. Το ΚΚΕ αναδεικνύει τη σαπίλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των διαφόρων επιχειρηματικών ομίλων, του κεφαλαίου, των λόμπι της διαφθοράς, που για όλους τους άλλους αποτελούν, όπως γράψαν και υπογράψαν, ζωτικά, λέει, στοιχεία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Τα ψήφισαν αυτά στο Ευρωκοινοβούλιο. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες, σύντροφοι, είναι μεγάλη υπόθεση ότι κόντρα στις δυσκολίες και στο ρεύμα των καιρών στην Ελλάδα υπάρχει ζωντανό εργατικό λαϊκό κίνημα και δυναμώνει βήμα το βήμα. Ότι υπάρχει και δυναμώνει ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, το οποίο έχει αρχίσει να αποτυπώνεται πλέον διακριτά και στις εκλογικές αναμετρήσεις. Ότι οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις έχουν υπολογίσιμο πλέον αντίπαλο, που τους βάζει σημαντικά εμπόδια στην υλοποίηση όλης της αντιλαϊκής τους πολιτικής, δεν τους επιτρέπει να βγαίνουν άβρεχτοι από αυτή την υπόθεση. Και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πριν και στις συγκυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία προηγουμένως. Και μην νομίζουν ορισμένοι στο ΠΑΣΟΚ που έχουν αρχίσει πάλι τα μεγάλα λόγια ότι έχει ξεχάσει ο λαός πως κάποτε τους έδωσε 44% για να διώξουν τη δεξιά και αυτοί την έφεραν πίσω από το παράθυρο. Ότι έκατσαν στα ίδια κυβερνητικά έδρανα με το Μητσοτάκη, το Βορύδη, το Γεωργιάδη και τα άλλα τα παιδιά για να υλοποιήσουν μαζί με τις Βρυξέλλες και την Τρόικα τα βάρβαρα μνημόνια. Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης. Λογικά θα πρέπει να τα θυμάται αυτά. Είναι μεγάλη υπόθεση ότι μένει αναμένη η φλόγα της διεκδίκησης μιας άλλης κοινωνίας, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, όπου η καπιταλιστική βαρβαρότητα, η πόλεμη, η προσφυγιά θα αποτελούν παρελθόν και οι άνθρωποι θα μπορούν να απολαμβάνουν τη ζωή χωρίς το άγχος της επιβίωσης. Η πραγματική και ρεαλιστική διέξοδος προς όφελος του λαού υπάρχει και βρίσκεται στην πολιτική και το ανατριπτικό πρόγραμμα του ΚΚΕ με τον λαό ιδιοκτήτη του πλούτου που αυτός παράγει, με τα κλειδιά της ανάπτυξης και της οικονομίας στα δικά του χέρια, σε μια κοινωνία απαλλαγμένη από τις δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι σήμερα δώσαμε μεγάλους αγώνες και πετύχαμε πολλά. Οι αγώνες που έχουμε μπροστά μας είναι πιο πολλοί και πιο μεγάλοι. Θα τους δώσουμε και αυτούς όλοι μαζί πάλι, όπως μαζί
πρέπει να δώσουμε στη μια εβδομάδα που έμεινε και τη μάχη για να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα για το λαό στις ευρωεκλογές. Και την άλλη Κυριακή στις Κάλπες να συναντηθούμε όλοι μαζί με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι. Γιατί όπως κανείς δεν πρέπει να απέχει από τους αγώνες και τη μάχη για τη ζωή του, για τα δικαιώματά του, έτσι κανείς δεν πρέπει να απέχει και από τη μάχη των εκλογών. Να μην πετάξει στο βρόντο αυτό το όπλο που έχει στα χέρια του. Να μην επιτρέψει σε κανέναν το βράδυ της 9ης Ιούνιου να ερμηνεύει τη στάση του όπως τον βολεύει, να του βάζει λόγια στο στόμα. Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η μόνη που δεν μπορεί να παρερμηνευτεί. Είναι ψήφος αγώνα, ελπίδας, ψήφος οργής, αλλά και ψήφος προοπτικής, αισιοδοξίας, ψήφος που θα κάνει χρώτο, που θα ακουστεί και στο Μαξίμου και ως τις Βρυξέλλες. Εμπρός λοιπόν, να σηκώσουμε το κόμμα μας ακόμα πιο ψηλά, να σαλπίσουμε πανευρωπαϊκή αντεπίθεση. Κουκουέ δυνατό, η ελπίδα είναι εδώ. Θα τα καταφέρουμε. Πάμε λοιπόν όλοι και όλες να δώσουμε τη μάχη των τελευταίων ημερών, των τελευταίων ωρών, μέχρι να ανοίξει και να κλείσει η κάλπη την Κυριακή της 9 του Ιούνιου. Μέχρι την τελευταία ώρα θα δώσουμε τη μάχη όλοι όσοι τώρα μας λένε ότι αν πάνε να ψηφίσουν θα ψηφίσουν κουκουέ και πρέπει να το κάνουν. Ας σκεφτούν την αποχή, θα την ερμηνεύσουν όπως θέλουν τα διάφορα επιτελεία του συστήματος. Την ψήφο όμως το ΚΚΕ όχι, γιατί εκφράζει ατόφια τη δυσαρέσκεια του λαού μας απέναντι σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματά της. Πάμε να σηκώσουμε το ΚΚΕ ακόμα πιο ψηλά και για έναν ιδιαίτερο λόγο που αφορά στις ευρωεκλογές. Να στείλουμε από την Ελλάδα μήνυμα σε όλη την Ευρώπη ελπίδας και ενδυνάμωσης των αγώνων με ένα ακόμα πιο δυνατό κουκουέ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Της Λεβεντογένας Κρήτης δεν της φάει τελικά το γαλάζιο, το πράσινο, το ροζ. Το κόκκινο της ταιριάζει. Το κόκκινο της λεβεδιάς, της λευτεριάς, της πραγματικής δημοκρατίας, του μέλλοντός μας. Γιατί υπάρχει η Ελλάδα που αντιστέκεται. Υπάρχει η Ελλάδα που επιμένει. Και όποιος δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει πού πατά και πού πηγαίνει. Γεια σας, τώρα ΚΚΕ, με δύναμη, με υγεία σε όλους και όλες, να δώσουμε και αυτή τη μάχη. Γεια σας.